Έχουμε τη χαρά και την τιμή απόψε να έχουμε μαζί μας τον γνωστό και κυρίως ιστορικό ερευνητή Γιώργιο Σκλαβούνο. Απόψε έχουμε τη χαρά να έχουμε και έναν άλλον εκπρόσωπο των Επτανήσων και φίλο τον κύριο Ρέστη Καπάτο, ο οποίος συνδέεται μαζί μας από το Βύρωνα, αλλά θεωρώ ότι η καρδιά του είναι στην Κεφαλονιά. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε να ξεκινάμε την σημερινή μας εκδήλωση με αφορμή την Ένωση των Επτανήσων στην Ελλάδα, αλήθειες και συνεχιζόμενα ψεύδι, θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος αποστράτου αξιωματικού της Κέρκυρας, τον κύριο Βασίλη Σαρασίδη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Να πει μια καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάλι που είσαστε πάλι κοντά μας σε μια τέτοια σημαντική εκδήλωση. Το συνάδελφο Σμήναρχον Αποστρατεία κύριο Καπάτο από την Κεφαλονιά, που κοσμεί και αυτός απόψε με την παρουσία του τη σημερινή μας εκδήλωση. Θερμές ευχαριστίες. Η Ένωση των Επτανήσων με την μητέρα Ελλάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και ως σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας συνεχίζει να δημιουργεί έρηδες και αντιπαραθέσεις. Με αφορμή λοιπόν κάποια τοποθέτηση και σχόλια κάποιων συμπολιτών μας κατά την προώθηση της προβολής της σημερινής εκδήλωσης, μπορούμε εύκολα να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Το συντριπτικό ποσοστό των Επτανησίων διαθέτει έντονη εθνική συνείδηση και είναι προσιλωμένο στον εθνικό κορμό της πατρίδας μας. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, ευτυχώς ακόμα, παρακινούμενο από κάποιους ντόπιους, να το πω έτσι, πράκτορες και εισπράκτορες φαύλων συμφερόντων, με ελληματικό έως ανύπαρκτη εθνική συνείδηση και γνώση της ελληνικής ιστορίας σε λανθάνουσα μορφή, εκμεταλλευόμενη τη διαχρονική ανικανότητα των ταγών τόσο σε κυβερνητικό και σε τοπικό επίπεδο, δημιουργούν διάφορες διαλυτικές και αποσχισματικές τάσεις με προπαγανδιστικό χαρακτήρα και κύριο σύνθημα την ανεξάρτητη Κέρκυρα ή ακόμα και το σύνολο των Επτανήσων. Τέλος, υπάρχει ακόμα ένα μικρότερο ποσοστό από το παραπάνω που ανέφερα, οι οποίοι είναι η νοσταλγή των αποικιοκρατών, εκείνοι που είναι συνέχεια του DNA των προγόνων που είχαν ως σύνθημα το καλύτερα πλούσια μητριά παρά φτωχή μητέρα. Αυτοί λοιπόν οι ταλέποροι, χαμάλιδες και νεροκουβαλητές των Βρετανών συνεχίζουν να ζουν ανάμεσά μας. Σε όλους αυτούς προβάλλω τη μορφή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Κώμη Καποδίστρια, ο οποίος όταν ερωτήθη μέχρι πού πρέπει να είναι τα σύνορα της Ελλάδος, εκείνος αποκρίθηκε μέχρι τα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην ακμή της. Αυτά ήθελα να πω ως εισαγωγή. Συγχωρέστε με, κύριε καθηγητά, για το χρόνο που σας πήρα. Ελπίζω να μην αποπροσανατόλισα τις σκέψεις σας, αλλά να έδωσα το έναυσμα για μια δημιουργική, περαιτέρω εξέλιξη της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαρασίδη. Κύριε καθηγητά, αν θέλετε, Να κάνουμε λίγο, να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, αν έχετε την καλοσύνη, και να κάνουμε μια αναδρομή, να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, σύντομα όμως παρακαλώ, πυκνά, να θέσουμε ένα ιστορικό πλαίσιο για να φτάσουμε και μέχρι την Ένωση το 1864. Ο λόγος δικός σας. Σας καλωσορίζω. Κοιτάξτε, όντως αξίζει τον κόπο να δούμε πώς εμφανίζονται τα Επτάνησα. Δηλαδή, τι σημαίνει Ένωση. Υπήρξαν δύο οντότητες νομικές και κρατικές, οι οποίες υποτίθεται ότι ενώθηκαν.
πώς τα Ιόνια νησιά εμφανίζονται να είναι κρατική οντότητα. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο παρελθόν. Αξίζει να θυμηθούμε ότι τα Ιόνια νησιά είναι σταθμός στην πορεία προς την Κωνσταντινούπολη όταν οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να θυμηθούμε ότι τα Ιόνια νησιά αποτελούν όντως ένα σταυροδρόμι συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων και συναντήσεων όχι μόνο πολιτισμικών αλλά και γεωπολιτικών. Νομίζω ότι μπορούμε σήμερα να αποδεχθούμε ιστορικά τεκμηριωμένη την άποψη ότι τα Ιόνια νησιά λειτουργούν ως εθνική κύβωτος για όλους τους ασυμβίβαστους Έλληνες οι οποίοι από την πτώση της πόλης σε όλη τη διάρκεια των ενετοτουρκικών πολέμων, σε όλη τη διάρκεια της επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των πολέμων της συρρίκνωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δέχονται τους Έλληνες οι οποίοι επειδή μετήχαν στους αγώνες εναντίον των Οθωμανών δεν είναι δυνατόν να μείνουν υπό την Οθωμανική κατοχή και επειδή δεν αρκούνται σε μια σταδιοδρομία στη Βενετία προτιμούν τα Ιόνια νησιά. Χαρακτηριστικότερη μορφή για να το δώσουμε ως σημείο αφετηρίας της λειτουργίας των Ιωνίων νησιών και της Κέρκυρας ως εθνικής κυβωτού των ασυμβίβαστων είναι η άφιξη του Φραντζή εδώ, ο οποίος στην Κέρκυρα θα γράψει φιλοξενούμενος από τον κύκλο της Μονής Ιάσονος και Σωσιπάτρου το περίφημο έργο του για την άλωση της πόλης. Έκτοτε έχουμε όταν πέφτει η Κύπρος, ακόμα και το επίθετο Κυπριώτης είναι εδώ, όταν αργότερα θα πέσει η Κρήτη, περιοχές ολόκληρες κρητικά μας είναι γνωστά, όταν θα πέσει ο Μοριάς, όταν θα πέσει το Σούλι στα 1803. Έχουμε λοιπόν αυτά τα συνεχή ρεύματα τα οποία καθιστούν τα Ιόνια νησιά και την Κέρκυρα ένα τόπο συγκριτισμού ο οποίος είναι συγχρόνως και πολιτιστικός αλλά είναι βασικότατα εθνικός από αυτούς τους ξεριζωμένους και ασυμβίβαστους Έλληνες. Η πολύ ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή όπου μάζει τα Ιόνια νησιά ουσιαστικά πλέον στο προσκήνιο της ιστορίας είναι τα 1800, όταν με την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης ιδρύεται η Επτάνησος Πολιτεία. 21 Μαρτίου ημέρα εαρινής ησημερίας, γι' αυτό και έχω πάρει το θάρρος, αν μου επιτρέπετε, να χαρακτηρίζω την Επτάνησο Πολιτεία ως την εαρινή ησημερία του σύγχρονου ελληνισμού και αυτό τεκμηριώνεται. Όμως, πώς μπορεί να συμβαίνει στα 1800 οι μεγάλες δυνάμεις να καταλήγουν στη δημιουργία ενός κράτους? Είναι δυνατόν αυτό το κράτος να προκύπτει εκ του μειόντος? Εάν δεν υπήρχαν ντόπιες δυνάμεις ή και εντός των ξένων μεγάλων δυνάμεων τέτοιες πολιτικές και πνευματικές δυνάμεις που να οδηγήσουν σε μια τέτοια συμφωνία. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπήρχαν. Πατέρας της ιδέας της δημιουργίας της Επτανήσου Πολιτείας ιστορικά καταγράφεται και υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές από τους ιστορικούς μας ότι πατέρας της ιδέας είναι ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης, ο πατέρας του Αλεξάνδρου Υψηλάντης, ο οποίος στα 1796 ήταν μεγάλος διερμηνέας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα όμως, αυτή είναι η περίοδος όπου στην Αγία Πετρούπολη ηγετικό ρόλο στην αυλή της τσαρικής Ρωσίας έχουν μορφές όπως ένας Ευγένιος Βούλγαρης. Ένας Ευγένιος Βούλγαρης ο οποίος για παράδειγμα μας έχει δώσει στο περίφημο έργο του στοχασμή εις τους παρόντας καιρούς του κράτους του Οθωμανικού, όπου υποστηρίζει και τεκμηριώνει την άποψη ότι είναι ανάγκη και χρησιμότατη λύση για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ισορροπία η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Έτσι λοιπόν από τα 1800 τα Ιόνια νησιά που τα χαρακτηρίσαμε εθνική κυβωτό του ασυμβίβαστου ελληνισμού, από το 1800 μέχρι το 1807 με αποκορύφωμα την εποποιία της Λευκάδας, τα Ιόνια νησιά θα καταστούν μήτρα και τροφός του 21. Εδώ για παράδειγμα στο 1806, όπως περιγράφει ο ίδιος τα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης, θα γίνει αδελφοποιητός με τον Μάρκο Μπότσαρη. Εδώ από το, ο ίδιος ο Νικηταράς καταγράφει στα δικά του προσωπικά απομνημονεύματα πως αμέσως μετά το θάνατο του Ζαχαριά έρχεται με τον Αναγνωσταρά στην Κέρκυρα και εντάσσονται στα επτανησιακά στρατεύματα που ο Καποδίστριας μαζί και σε συνεργασία με τον αρμοστή των Ιωνίων, τον Μοντσενίγο, συγκροτεί στα Ιόνια νησιά. Έχουμε λοιπόν εδώ πραγματικά συγκρότηση εθνικών στρατευμάτων. Έχουμε υπό τον Καποδίστρια συγκρότηση στρατιωτικής σχολής κλπ. Καταλήγουμε λοιπόν να δούμε εάν και κατά πόσον εδώ συγκροτείται πραγματικά πνευματική ηγεσία, συγκροτείται ζήμη με συνείδηση χρέους. Ο Καποδίστριας από τα 1803, όταν αναλαμβάνει γραμματέας της Επτανήσου Πολιτείας, λειτουργεί με συνείδηση ότι συγκροτεί το πρώτο εθνικό κρατικό μόρφωμα ως εθνική ζήμη εθνικής απελευθέρωσης και εθνικής ολοκλήρωσης. Έτσι λειτουργήσε στην περίφημη εποποιία, κάποιοι την έχουν καταγράψει ως άμυνα της Λευκάδας, όμως στο υπόμνημο που κατέθεσε ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας στον Τζάρο Νικόλαο ως παρέτηση, καταγράφεται ότι όταν αυτός παρέδωσε στους Γάλλους τα 1807 τη Λευκάδα, ετοίμαζε την απόβασή του απέναντι. Επίσης έχουμε περιγραφές από τις νικηφόρες μάχες, από τα Τζουμέρκα μέχρι την Πρέβεζα, όπου τα ελληνικά στρατεύματα κατενίκησαν τα Οθωμανικά, τα οποία καθοδηγούνταν από Γάλλους ειδικούς και συμβούλους. Μετά τα 1807 που καταλύεται ένα ανεξάρτητο κράτος, το οποίο, την ύπαρξη του οποίου και την νομιμότητα του οποίου είχε υπογράψει και ο ίδιος ο Ναπολέοντας και είχε αναγνωρίσει και η ίδια η Βρετανική Αυτοκρατορία, τα Ιόνια νησιά μετατρέπονται σε κτήμα προσωπικό και οικογενειακό με δικαίωμα παροχής στους απογόνους του ή στον απελευθερωτή των λαών Ναπολέοντα. Επανέρχονται λοιπόν τα Ιόνια νησιά στο 1815 με τις συνθήκες της μεταναπολεόντιας ειρήνης, όπου με υπερβολικές και υπεράνθρωπες προσπάθειες διασφαλίζει ο Ιωάννης Καποδίστριας να μην δοθούν στην Αυστρία, αλλά τουλάχιστον να διασφαλιστεί, αφού δεν έγινε δυνατή η καθεαυτό 1000% ανεξαρτησία τους, να διατηρηθούν ως ανεξάρτητο κράτος υπό προστασία. Και η προστασία είναι μόνο ουσιαστικά από εξωτερικούς κινδύνους, γι' αυτό παραχωρήθησαν και τα φρούρια. Στη συνέχεια ζήσαμε μια τραγική πραγματικότητα. Τα Ιόνια νησιά εντάσσονται εις το Υπουργείο Αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Μέτλαντ επιβάλλει έναν κανονισμό όπου αποκλήθηκε και εσχρά, έναν εσχρό κανονισμό αποκλειστικής προσωπικής αυθαίρετης διοίκησης, και απέναντι σε αυτή τη διοίκηση ο Καποδίστριας μέχρι και το 1819 συνεχίζει την άμυνά του, την αντίστασή του και τις παρεμβάσεις του. Η τελευταία παρέμβαση του Καποδίστρια απέναντι σε αυτή την άθλια μεταχείριση από τον Μέτλαντ, τον οποίον θεωρεί υπεύθυνο και για τη διάλυση της επτανησιακής οικονομίας, τον θεωρεί υπεύθυνο για τη διάλυση της επτανησιακής ναυτιλίας σε σχέση με την ανάπτυξη της ναυτιλίας στην υπόλοιπη Ελλάδα και ζητάει όντως να υπάρξουν πραγματικές ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Στα 1819 δεν γνωρίζουμε βέβαια, παρά το γεγονός ότι ο Καποδίστριας δείχνει να είναι μέγιστο ενδιαφέροντός του η αντιμετώπιση της πολιτικής του Μέτλαντ, στην ουσία οργανώνει το Πάσχα του 1819 εδώ τη Μεγάλη Σύναξη με τους Αρματολούς, όλους όσους είχε μαζί του στη Λευκάδα, μία σύναξη που μετατρέπει το Πάσχα του 19 στην Κέρκυρα σε Πάσχα της Εθνεγερσίας.
Έκτοτε, και ενώ ανεξαρτητοποιείται το ελληνικό κράτος, έχουμε προσπάθειες των επτανησίων να συμμετέχουν, είναι θαυμάσια καταγεγραμμένες από τον ιστορικό μας και μάλιστα αγγλόφιλο ιστορικό μας κατά δική του παραδοχή Παναγιώτη Χιώτη, η ηρωική συμμετοχή των επτανησίων και των Ζακυνθίων και των Κεφαλήνων στην Επανάσταση του 21 και μάλιστα με τρομακτικές συνέπειες ως προς την οικογένειά τους, ως προς τα περιουσιακά τους στοιχεία. Καταλήγουμε λοιπόν να μην, όχι μόνο να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα Ιόνια νησιά ως στήριγμα των αγγλικών προσπαθειών εναντίον στην Επανάσταση και ακόμα στήριγμα των τουρκικών προσπαθειών για την κατάπνιξη της Επανάστασης. Όταν έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστριας και στην πορεία του προς τον Άφλιο για να αναλάβει ως κυβερνήτης εκλεγμένος, ο τότε αρμοστής Άνταμ του αρνείται να σταματήσει σε μια επίσκεψη στα Ιόνια νησιά, για να καταλήξουμε στη γνωστή τοποθέτηση του Καποδίστρια: «Μου επιτρέπουν να ελληνίσω, αλλά μου απαγορεύουν να κερκυραίσω». Καταλαβαίνετε το στίγμα, γιατί εδώ μια τέτοια απόφαση δίνει τις προοπτικές, δίνει τις προθέσεις της αγγλικής κυβερνήσεως, γιατί είναι προφανές τι θα σήμαινε για τους Ιωνίους η επίσκεψη του Ιωάννη Καποδίστρια με το Φωτοστέφανο που τον ακολουθεί από την εποπτεία της Λευκάδας μέχρι και τα 1819 και στη συνέχεια μέχρι και το 27-28 πότε έρχεται για να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδος. Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι μετά την δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια έχουμε τις προσπάθειες των μεγάλων προστατών, οι οποίοι ουσιαστικά είναι προστάτες της ακεραιότητος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι αυτό καθ' αυτό προστάτες του αναγενόμενου ελληνισμού. Ακρογωνιαίο δόγμα της εξωτερικής αγγλικής πολιτικής είναι, και νομίζω ότι το αναφέρατε στις προκαταρκτικές μας συζητήσεις, και έχουμε τέτοια ντοκουμέντα άπειρα. Έχουμε την άρνησή τους να επιτρέψουν ακόμα και στον Ιωάννη Καποδίστρια να απελευθερώσει το Μεσολόγγι. Έχουμε την παρέμβασή τους όταν κατά τον τελευταίο Ρωσοτουρκικό πόλεμο με κυβερνώντος του Ιωάννη Καποδίστρια δεν ήθελαν να επιτρέψουν στον Ιωάννη Καποδίστρια να προχωρήσει στην προσταβόρινά μας απελευθέρωση των ελληνικών περιοχών. Με την έλευση λοιπόν του Όθωνα στην ουσία επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Ενώ ο Φαλμεράγερ, ο γνωστός μας αν θέλει ένας Φαλμεράγερ, θεωρεί ύψιστης σημασίας το ότι ένας καθολικός πρίγκιπας αναλαμβάνει βασιλέας σε ένα βασίλειο της Ανατολής και ότι οι Οθωνικοί Έλληνες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως μια προέκταση, ως ένας βραχίωνας της Ευρώπης στην Ανατολή, έχουμε τον Απολέον, έχουμε τον Όθωνα σε μια θαυμάσια εθνική πολιτική να επιχειρήσει κατά τη διάρκεια του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου στην Κρυμαία να επιχειρήσει την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Θεσσαλίας με επαναστατικά κινήματα εκεί, κινήματα στα οποία μετέχουν και ηγούνται γόνοι των παλιών αρματολικών οικογενειών. Υπάρχει Κολοκοτρώνης, υπάρχει Καραϊσκάκης, οι οποίοι μπαίνουν. Έχουμε τότε τον αποκλεισμό του Πειραιά και της Αθήνας, έχουμε την κατάληψη του Πειραιά και της Αθήνας, είναι τα περίφημα, αν τα θέλετε, παρκερικά, έχουν προηγηθεί για όποιους ενδιαφέρονται και τα πατσιφικά των παρκερικών, είναι δηλαδή μια προσπάθεια απολύτου ελέγχου και στραγγαλισμού οικονομικού της Ελλάδος επειδή ο Όθωνας
δεν δέχεται να ακολουθήσει το δόγμα της αγγλικής πολιτικής, δόγμα που επιβάλλει την αναγνώριση της ακεραιότητος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καταλήγουμε, η κυβέρνηση που επιβάλλεται στον Όθωνα και στην ιστορία καταγράφεται, αν κάποιος χτυπήσει της μόδας είναι και στο Google, κυβέρνηση κατοχής στα 1856 πρέπει να είναι, είναι η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε ο πνευματικός καθοδηγητής της αντιπολίτευσης εντός εισαγωγικών στον Ιωάννη Καποδίστρια θα είναι ο τραγικός και ο μοιραίος άνθρωπος ο οποίος ως όργανο της αγγλικής πολιτικής δεν θα υπηρετήσει μόνο την αγγλική πολιτική εναντίον του Όθωνα, αλλά θα προσπαθήσει και να υλοποιήσει την κατοχική πολιτική των Αγγλογάλων στην κατοχή της Ελλάδος υπό τον Όθωνα. Αρνείται λοιπόν ο Όθωνας τις επανελειμμένες γραπτές προτάσεις και απειλές να δεχτεί τα Ιόνια νησιά. Αφού για την αντικατάσταση του Όθωνα οδηγούμαστε σε μια τραγική πορεία, δηλαδή τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ιόνια νησιά έχουμε την καλλιέργεια ενός μύθου, όπου ένας μύθος που καλλιεργείται με συνεργασία των αγγλόφιλων των Ιωνίων και των αγγλόφιλων της Αθήνας, ηγουμένου βέβαια και του Τρικούπη, καλλιεργείται ο μύθος ότι η Αγγλία είναι διατεθειμένη να μας παραχωρήσει τον δευτερότοκο γιο της Βασίλισσας, τον Αλφρέδο, ως Έλληνα βασιλιά. Αφού βέβαια διασφαλίζεται η έξωση του Όθωνα. Αντί λοιπόν και μάλιστα η Κέρκυρα θα μετατρέπονταν σε εθνικό κέντρο με περιφέρεια την Θεσσαλία και τα Γιάννενα. Αντί λοιπόν των μεγάλων αυτών υποσχέσεων για δεύτερο μεγάλο ανεξάρτητο ελληνικό βασίλειο υπό Άγγλο βασιλέα, για να μπορέσει ο μύθος να γίνει αποδεκτός έχουμε φωτογραφίες του Αλφρέδου να επισκέπτεται στην Κέρκυρα, έχουμε φωτογραφίες του Αλφρέδου να επισκέπτεται την Ακρόπολη και υπάρχουν τεκμήρια για τα σχετικά άρθρα στον αγγλικό τύπο. Αφού λοιπόν με δημοψήφισμα οι Έλληνες, με πάνω από 90% μπορεί να είναι και 97, δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου αυτή τη στιγμή, ψηφίζουν τον Αλφρέδο, στην ουσία ψηφίζουν τη μετατροπή της Ελλάδας σε προτεκτοράτο, είναι τότε που ο Λέων των Αντικυθύρων, η μεγάλη μορφή, ο αγαπημένος μου Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, αναφερόμενος αυτή την εκλογή και στις συνθήκες, μιλάει για ανταλκίδιο ειρήνη και λέει ότι επαναλαμβάνεται η ανταλκίδιος ειρήνη. Η ανταλκίδιος ειρήνη είναι η τέλος πάντων ντροπιαστική ειρήνη μεταξύ των Περσών και των Σπαρτιατών. Καταλήξαμε λοιπόν να δεχτούμε να μας επιβάλλεται μετά από αγγλική πρόταση και απέτηση ο Γεώργιος, ο οποίος συμμετείχε, το όνομά του παραβρισκόταν στη λίστα των υποψηφίων βασιλέων και κατά τραγική σύμπτωση πήρε μόνο 7 ψήφους. Μας επέβαλαν λοιπόν ως βασιλέα τον άνθρωπο που στο εθνικό μας δημοψήφισμα πήρε μόνο 7 ψήφους. Στην ουσία, ο Γεώργιος ήρθε ως εγγυητής της συμφωνίας ότι η Ένωση αποτελεί Ένωση με όρο βασικό την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την ανατίναξη των κερκυραϊκών φρουρίων και την εξουδετέρωση των υπολείπων. Τώρα τις λεπτομέρειες του τι σήμαινε εξουδετέρωση, σε ποιο βαθμό έφτασε και τα λοιπά, μπορούμε να τη συζητήσουμε. Σημασία όμως έχει, και έχουμε τα ψηφίσματα των διαφορετικών βουλών, ότι εξαναγκάζεται όχι μόνο η Ελλάδα να δεχτεί τους όρους, εξαναγκάζονται τα Ιόνια νησιά να αποδεχτούν την Ένωση ως δωρεά. Και η Ένωση της δωρεάς προϋποθέτει κτήτορα, προϋποθέτει κτήμα. Και τα Ιόνια νησιά δεν υπήρξαν ποτέ αγγλική κτήση. Συγχρόνως όμως ο αγώνας, ο οποίος είναι τιτάνιος, με αίμα, με κρεμάλες, με πισωμένες κρεμάλες, με εξορίες,
ο αγώνας για το δικαίωμα των λαών στην αυτονομία όχι μόνο απαξιώνεται, όχι μόνο παραγράφεται, αλλά οδηγούνται οι επτανήσιοι με τη διάλυση του ριζοσπαστικού κόμματος και με την μεγάλη αποστασία στο μεταρρυθμιστικό κόμμα να αποδεχτούν την ένωση σαν ηγεσία. Ούτε η ηγεσία έγινε αποδεκτή. Έχω τα ψηφίσματα τα διαδοχικά στην Ιόνιο Βουλή, μπορούμε να τα δούμε, να δεχτούν την ένωση ως δωρεά. Είναι τόσο τραγικά τα όσα συνέβησαν. Επιτρέξτε μου από τα στοιχεία που έχω εδώ μόνο να σας διαβάσω μια μικρή περικοπή, γιατί ήδη κράτησα πάρα πολύ το λόγο. Στις συζητήσεις που γίνονται λοιπόν στην 11η Βουλή το 1858 κατατίθεται μια πρόταση από τον όχι ριζοσπάστη και όχι μεταρρυθμιστή βουλευτή της Κέρκυρας Δάνδολο για την Ένωση. Η πρόταση αυτή κατακρίνεται και από τους ριζοσπάστες και από τους μεταρρυθμιστές. Θεωρήθηκε ότι έχει προκύψει μετά από ενέργειες και πρόταση του Γλάτστον, ο οποίος ήρθε ως ειδικός απεσταλμένος στην Κέρκυρα στις 24 Ενδεκάτου το 1958. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε συγκεκριμένα από τα πρακτικά της Βουλής. Λέει ο Λομβάρδος, γνωρίζουμε ποιος είναι ο Λομβάρδος. Είναι ο νέος ριζοσπάστης, ο οποίος αναλαμβάνει μετά την κατάργηση ουσιαστικά από την ηγεσία των γνησίων ριζοσπαστών Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου και Μονφεράτου. Μας λέει λοιπόν ο Λομβάρδος, αν η πρωτοβουλία του Δανδόλου είναι απόρρια ενθουσιασμού, σέβομαι την προσβολή της μαρτυρικής ιδέας. Την εκτίρω όμως αν είναι συνέπεια παραφοράς. Οφείλω να επιτεθώ κατά αυτού αν κινείται από την ιδέα να αποκεφαλιστεί το ζήτημα το οποίο τόσους στεναγμούς και μαρτύρια εστίχησεν εις την Επτάνησον. Ο Αρμένης Βράιλας δηλώνει ότι η πρόταση του Δανδόλου είναι χαλκευμένη στα χαλκεία των καταχθονίων. Να συνεννοηθούμε ότι αργότερα ο Μεν Λομβάρδος που δέχεται την Ένωση ως δωρεά θα καταλήξει μεγάλος τέλεχος και νομίζω και αντιπρόεδρος του αγγλόφιλου κόμματος του Τρικούπη και ο Βράιλας θα είναι ο πρέσβης μας στο Λονδίνο. Νομίζω αυτά σαν εισαγωγή και είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σκλαβούνο, διότι θέσατε το πλαίσιο. Επειδή ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης είναι «Αλήθειες και συνεχιζόμενα ψεύδι», μπορούσαμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ποιο είναι το μεγαλύτερο ψεύδος που ότι το μεγαλύτερο ψεύδος και το πλέον επικίνδυνο είναι ότι η Ένωση είναι δωρεά. Η Ένωση δεν είναι δωρεά. Η Ένωση ήταν το δόλωμα για να μπορέσει να εξαπατηθεί και ο ελληνικός λαός και ο επτανησιακός λαός και να αποδεχτούν όχι μόνο την αποδόμηση του εθνικού επτανησιακού κινήματος, να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του εθνικού δικαιώματος για την απελευθέρωση του σκλαβωμένου ελληνισμού πέραν της γραμμής Αχελλώου Σπερχιού. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ για δωρεά. Εδώ πρόκειται για εθνικό συμβιβασμό. Οι επτανήσιοι ριζοσπάστες, ακόμα και στη Βουλή των Ελλήνων, έχουν μιλήσει για ενταφιασμό της εθνικής ιδέας με τη συμφωνία. Έχει καταγγελθεί η συμφωνία. Είναι λοιπόν το μεγαλύτερο και το πλέον επικίνδυνο ψέμα που έχει συνέπειες. Γιατί με βάση την αποδοχή εκ μέρους των Ιωνίων και μέρους των Ελλαδιτών ότι μπορεί η Αγγλία να δωρίζει, αυτό σημαίνει ότι αποκτούσε και το δικαίωμα να ανατινάζει ή να μην ανατινάζει φρούρια. Αν δείτε και έχουμε στη διάθεσή σας πρακτικά των συζητήσεων στην ίδια την Αγγλική Βουλή, υπήρξαν αρκετοί Άγγλοι έντιμοι εκπρόσωποι του αγγλικού λαού, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν ότι δεν είναι
δεν έχουν δικαίωμα να λειτουργεί η Αγγλία με ένα τέτοιο καταστροφικό τρόπο σε μια τέτοια κληρονομιά, σε κάτι που σε τελευταία ανάλυση μπορεί να συνέβαλε, αλλά δεν τα έκτισε. Είναι λοιπόν το μεγαλύτερο ψεύδος, είναι αυτό. Το μεγαλύτερο ψεύδος είναι ότι γίνεται για την επέκταση και την στήριξη της Ελλάδος, ενώ όπως είπαμε είναι μέσο για τη συρρήκνωση όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και των ελληνικών οραμάτων. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικότερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μεγάλες μορφές όπως ο Μονφεράτος και όπως ο Ζερβός Ιακωβάτος την αρνήθηκαν. Είναι το γεγονός που ανάγκασε τον Ηλία Ζερβό Ιακωβάτο μαζί με έναν πολύ περίεργο και ενδιαφέροντα μεταρρυθμιστή των Ιωνίων, τον νομίζω Κουρίς είναι, να ζητήσουν ραντεβού ειδικό με τον Αρμοστή και να πούν ότι αν μπορεί να αναβληθεί ή να ματαιωθεί αυτή η ένωση, αυτοί αναλαμβάνουν του να περάσει αυτό το πράγμα από την Ιόνια Βουλή. Έχουμε τότε, εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα ο Κάλβος. Εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα η μεγάλη μορφή των μεταρρυθμιστών. Επίσης, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, που μαζί με τον Κάλβο είναι οι άνθρωποι που βγάζουν την εφημερίδα Πατρίδα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν δεν είναι τυχαία. Για να έλθει μετά ο ίδιος ο Κάλβος στις περίφημες οδές του, όταν έχει αρχίσει το προήμιο της μετατροπής της Ελλάδος σε αποικία με το αίτημα της υποτέλειας, να γράψει ο Κάλβος τις περίφημες οδές του: «Καλύτερα, καλύτερα, Τούρκοι και σφοράδες στον Κιθερώνα, παραπροστάτες να έχουμε». Όπου έρχεται το δεύτερο βήμα της πλήρους μετατροπής μας σε αγγλικό προτεκτοράτο, όταν η Εθνοσυνέλευση αποφασίζει να αναθέσει στον Κάνινγκ το αποκλειστικό δικαίωμα της μεσολάβησης των όρων της υποτέλειας στη σχέση μας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όχι ανεξαρτησία, όχι όροι ανεξαρτησίας. Ποιοι θα είναι οι όροι της υποτέλειας, πόσο θα πληρώνουμε και πώς θα πληρώνουμε ως φόρου υποτελείς. Είναι τότε όπου η ίδια πλειοψηφία υπό τον Μαυροκορδάτο και τον Κουντουριώτη καθερεί τον Δημήτριο Υψηλάντη, επειδή καταδίκασε και αρνήθηκε αυτή την υποτελή συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν η υποτέλεια η οποία επισημοποιείται με εκ μέρους των διαλυμένων ριζοσπαστών και των διαλυμένων μεταρρυθμιστών και την Ελλάδα που έχει εξωθεί όσονας, όθωνας και έχουμε φτάσει στην διακυβέρνηση από δυνάμεις πια κατοχής, έχει ολοκληρωθεί το πέρασμα για να γίνει αποδεκτή μιας τέτοιας μορφής ένωση. Βεβαίως να γιορτάσουμε, βεβαίως ναι, όμως αν δεν γιορτάζουμε εν επιγνώση της αληθείας, εάν δεν γιορτάζουμε κάνοντας την ιστορία συνείδηση, επειδή η γεωγραφία μας δεν αλλάζει, επειδή το Κυπριακό είναι παρόμοιο με το Κρητικό, επειδή το Κρητικό και το Κυπριακό είναι ίδιες σελίδες με το Επτανησιακό στην πορεία ολοκλήρωσης της εθνικής μας ολοκλήρωσης, επειδή το Κυπριακό παραμένει άλυτο και επειδή γεωπολιτικά η θέση μας είναι αυτή που είναι, οι ίδιοι προστάτες της ακεραιότητος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηρίζουν σήμερα τις νεοοθωμανικές απαιτήσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ κύριε Σκλαβούνο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καπάτο, διότι είμαι βέβαιος ότι θα κάθεται ρωτήσει οπωσδήποτε, θα ήθελα να θυμίσω ότι ίσως αν προσεκτικά παρακολουθούμε αυτά που λέγονται, γράφονται και ακούγονται στο παρελθόν, θα μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια το μέλλον που καλούμαστε να βιώσουμε. Θυμίζω λοιπόν ότι το 1828 ο Άγγλος Πρωθυπουργός Wellington είχε πει ότι ένα ισχυρό ελληνικό κράτος θα ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολή, θα ανταγωνιζόταν μελλοντικά τη Βρετανική ναυτική δύναμη και αναπόφευκτα θα εξαρτιόταν από τη Ρωσία. Αυτή και μόνο η δήλωση
αν τη σκεφτούμε και τη μελετήσουμε, εξηγεί πολλά από τις συμπεριφορές που απόλαβε η χώρα μας στη συνέχεια. Κύριε Καπάτο, παρακαλώ. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σούκερα. Καταρχήν, να ευχηθώ και εγώ, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο της Ένωσης του Παραρτήματος της Κέρκυρας και τον κύριο Σκλαβούνο για αυτά τα όσα εκπληκτικά ακούμε και γνωρίζουμε, γιατί κάθε μία εκδήλωση, οποιοδήποτε συζήτηση γύρω από το θέμα μας, γύρω από την Ένωση Σετανίσου, συνεχώς μαθαίνουμε πράγματα. Ήθελα να πω το εξής. Είχαμε πριν από μερικές μέρες μία παρόμοια εκδήλωση σαν αδελφότα Κεφαλήνων και Ιθακισίων Πειραιά. Εκεί λοιπόν ακούστηκε το πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ότι τελικά μέσα από αυτή τη συνθήκη που επιβλήθηκε το 1863 για τη συνθήκη της Ένωσης, άλλαξε ο αρμοστής, βρέθηκε στην Αθήνα και φόρεσε στέμα. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι, έτσι. Βρέθηκε λοιπόν ο αρμοστής, αντί να είναι στην Κέρκυρα και να είναι Άγγλος, ήταν ένας βασιλιάς, είχε το στέμα, αλλά ήταν αρμοστής. Έτσι λοιπόν κατάφερε η Κέρκυρα, έτσι δεν είναι, κύριε Σκλαβούνου, κατάφερε η Αγγλία, κατάφερε το Ηνωμένο Βασίλειο να μεταφέρει την έδρα του αρμοστού εις τας Αθήνας. Έτσι, μετέφερε την έδρα του αρμοστού εις τας Αθήνας και του φόρεσε και στέμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, οι αρχικοί αγώνες, οι αγώνες των Επτανησίων, διότι στα Επτάνησα έχουμε ξεκινήσει περίπου τις επαναστατικές, προεπαναστατικές κινήσεις γύρω στο 1830. Έχουμε γεγονότα στο νησί της Κεφαλονιάς γύρω στο 1833 και δικαστήρια για κάποια θέματα και κάποιες έτσι επαναστατικές εξάρσεις που συνέβησαν τότε. Έχουμε τις δύο επαναστάσεις του 1848 και του 1849, είναι του Σταυρού και της Σκάλας, τις λεγόμενες. Εκεί έχουμε εξορίες, έχουμε κρεμάλες, έχουμε διώξεις, έχουμε νεκρούς, έχουμε δεμεύσεις περιουσιών, έχουμε τις εξορίες των προσδοριοσπαστών. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σκλαβούνο, αυτοίς οι αγώνες των ριζοσπαστών, των γνήσιων ριζοσπαστών, θα μπορούσα να το πω. Όχι, πρέπει να τονίζουμε τη διαφορά, βεβαίως. Ακριβώς. Είναι οι ριζοσπάστες και οι μεταρρυθμιστές ριζοσπάστες, όπως αναφέρεται και τον Λοβάρδο. Αυτοί οι αγώνες είχαν αντίκρισμα στο ψήφισμα, στη συνθήκη της Ενώσεως, η οποία επιβλήθηκε. Αυτό είναι το ένα το ερώτημα. Και το δεύτερο μου το ερώτημα είναι, πότε είχε συμμετοχή το ελληνικό βασίλειο ή είχε τελικά συμμετοχή σε αυτή την συνθήκη της Ενώσεως? Δηλαδή, από το 1850 ξέρουμε ότι υπάρχουν ψηφίσματα στις βουλές μας. Υπάρχουν γεγονότα που έχουν γίνει στην Αθήνα. Έχουμε την έξωση του Όθωνα. Το ελληνικό βασίλειο συμμετέχει στο διπλωματικό μαραθώνιο? Και πότε συμμετέχει? Και αν συμμετέχει, φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα σε αυτό το διπλωματικό μαραθώνιο, ή τελικά το κράτος εμφανιζόμαστε να αποδεχόμαστε απλώς αυτό που μας επέβαλαν οι Άγγλοι? Αυτά θα ήθελα και σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, στην τελευταία αναφορά σας έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ελλάδα αναγκάζεται και σύρεται. Η πολιτική των κανονιοφόρων που λειτουργήσε εναντίον του Όθωνα. Επίσης, η μετά από δικό μας δημοψήφισμα παράδοση ολοκλήρου του ελληνικού λαού σε αυτό που, όπως είπαμε προηγουμένως, είχε αρχίσει και με το αίτημα της υποτέλειας στην Αγγλία και με την ανάθεση στο Κάνινγκ να διαπραγματευτεί τους όρους της υποτέλειας, είναι μια συνέχεια των αγγλόφιλων κύκλων στην Ελλάδα, η οποία στηρίχθηκε και από τους αγγλόφιλους των Ιωνίων, όπου αφενός μεν μας οδήγησε στο να χάσουμε κάθε στήριγμα από τον παραδοσιακό και όντως ισχυρό γερμανικό φιλελληνισμό, να εγκαταληφθούμε ακόμα από όλα τα γνήσια φιλελληνικά κινήματα. Γιατί αν δείτε τις διαμαρτυρίες που έχουμε από τη στιγμή που ψηφίζεται το αίτημα της υποτέλειας, στο Ναύπλιο έχει διαμαρτυρηθεί
ο περίφημος ανιψιός του Ουάσιγκτον και αυτός Ουάσιγκτον ο οποίος είναι εκεί. Υπήρξαν λοιπόν διαμαρτυρίες και των γαλλικών φιλελληνικών κινημάτων, υπήρξαν καθολικές διαμαρτυρίες. Η Ελλάδα εμφανίζεται λοιπόν οικειοθελώς να θέλει με πρωθυπουργό, δηλαδή η εκλογή του Αλφρέδου ψηφίστηκε και από τη Βουλή, ψηφίστηκε από τη Γερουσία, ανακηρύχθηκε βασιλέας των Ελλήνων ο Αλφρέδος. Αυτός ο ευτελισμός, ο εθνικός ευτελισμός δεν αναφέρεται, γιατί ειλικρινά καταλαβαίνετε σε ποια κωμικοτραγική κατάσταση εμφανιζόμαστε ως κράτος. Επευλήθη οικονομικός αποκλεισμός. Δεν υπήρχε η δυνατότητα ούτε πια οικονομική, ούτε στρατιωτική, όταν αναγκάστηκαν τα στρατεύματα να υπαναχωρήσουν από τον Όθωνα, από τη Θεσσαλία και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι είχαμε όχι μόνο οικονομικό, αλλά ψυχικό, ψυχολογικό πια τσάκισμα και ελπίδων και ονείρων και φρονήματος. Τότε λοιπόν απλώς χρυσώθηκε το χάπι της αναγνώρισης της ακεραιότητος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Την ημέρα όπου γιορτάζεται, υποτίθεται η Ένωση, μου διαφεύγει το όνομα του βουλευτού της Ζακύνθου, εκπροσώπου στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ο οποίος πήρε το λόγο και μίλησε για ενταφιασμό της εθνικής ιδέας μέσα στην Ελληνική Βουλή. Η συμμετοχή λοιπόν δεν υπάρχει, όχι. Οι όροι διαμορφώθηκαν με πρόταση της Αγγλίας και συνυπογραφή των υπολείπων δυνάμεων. Στην ουσία οι τότε αρνήθηκαν οι Γερμανοί να συμμετέχουν, οι οποίοι αρνούνταν να αναγνωρίσουν τον νέο βασιλιά γιατί δεν είχαν αποδεχτεί την έξωση του Όθωνα. Τελικά επευλήθη ξεκάθαρα η αγγλική πολιτική. Υπάρχουν και σχετικές γελιογραφίες. Έχω αναρτήσει μία τελευταία, τον Διογέννη με το φανάρι να προσπίπτει στους πόδας της βασιλίσσης της Αγγλίας ψάχνοντας για τον έντιμο πριν και είπα να γίνει βασιλέας των Ελλήνων. Να, δεν ξέρω αν σας κάλυψε κύριε Καπάτο, να παρατηρήσουμε για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα πέρασε από τη βασιλεία του Όθωνα, ενός γόνου της βαβαρικής προελεύσεως, στην εκλογή του Αλφρέδου που δεν εγκαταστάθηκε ποτέ. Και τι μπορεί να σημαίνει τώρα όταν να μεταβαίνεις από βαβαρική επιρροή θεωρητικά, που πλέον απόψε ακούστηκε ότι αυτός ο άνθρωπος αγάπησε τη χώρα, την υπερασπίστηκε, δεν αποδέχτηκε. Ο άνθρωπος απέτησε να ταφεί φορώντας την εθνική ενδυμασία και έτσι ετάφη. Έτσι. Λοιπόν, και καταλήξαμε να έχουμε πλέον βασιλέα το Γιώργιο. Ο οποίος βέβαια δεν ήταν ανάποδης επιρροής, φαντάζομαι. Όχι μόνο. Θέλετε να το σχολιάσετε λίγο. Εχθρικής επιρροής, επιλεγμένος δολιότατα, με βάση όλα τα δόγματα της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής, ήταν και επιλεγμένος ως εχθρικά προσκύμενος προς την γερμανική βασιλική αυτοκρατορική οικογένεια. Ως εκ τούτου να βαθαίνει και το χάσμα. Αλλά κατά την γνώμη μου, και παρακαλώ προσέξτε, και βεβαίως κάθε άρνηση αποδεκτή, ακούγαμε ότι δεν στηρίχθηκε ο Καποδίστριας γιατί υπήρχε κίνδυνος η Ελλάδα να μετατραπεί σε ρώσικο προτεκτοράτο. Όταν έρχεται λοιπόν ο Όθωνας, γιατί αρνούμαστε και στον Όθωνα την επέκταση των ορίων στη Θεσσαλία και στα Γιάννενα? Και ο Γερμανός Όθωνας ήταν φιλορώσος, υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, ή μήπως εδώ στο όνομα της υποτιθέμενης ρώσικης απειλής η Αγγλία όποτε είναι να κρατήσει τα Ιόνια νησιά τα κρατάει
και δεν επιτρέπει στον Καποδίστρια ούτε να περάσει για να μην διεγείρει το εθνικό φρόνημα ο Άνταμς, ο οποίος κοσμεί και τη μεγάλη μας πλατεία, δεν επιτρέπει την επίσημη ταφή του Ιωάννη Καποδίστρια όταν έρχεται εδώ το δολοφονημένο κουφάρι του, για να μην δημιουργηθεί ανάταση στο εθνικό μας φρόνημα. Όταν μπαίνει το θέμα της κριτικής επανάστασης, όταν οι Κρήτες απαιτούν ενσωμάτωση, ποια είναι η αγγλική πολιτική? Όταν η Κύπρος την απαιτεί, ποια είναι η αντιμετώπιση του Κυπριακού από την αγγλική πολιτική? Είναι ο Ρώσικος κίνδυνος? Επιτέλους, νομίζω ότι και εδώ θα ήταν θεμητό στο τέλος να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα που συνάγουμε. Γιατί όταν η πολιτική απέναντι στον Καποδίστρια συνεχίζεται απέναντι στον Όθωνα απαράλλακτη και στην ουσία εγγυητής αυτής της πολιτικής έρχεται ο Γεώργιος, μόνον όταν άλλαξε η αγγλική πολιτική για κάποιο μικρό διάστημα απέναντι στην Τουρκία με τον Βενιζέλο έχουμε κάποιες αλλαγές. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι ο υποτιθέμενος ρώσικος κίνδυνος είναι μια εύκολη συγνώμη της αγγλικής πολιτικής για να αρπάζει αυτή ό,τι μπορεί από την συρρυκνωνούμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία, να μην δημιουργείται ένα βιώσιμο ελληνικό κράτος, γιατί η αλήθεια είναι αυτή ακριβώς που είπατε, γιατί ένα κράτος που θα είχε σύνορά του την Κύπρο, τόπο καταγωγής της μητέρας του Καποδίστρια, την Κρήτη. Καταλαβαίνουμε σήμερα τι σημαίνει αυτό. Τη Μικρά Ασία αλλάζει πανευρωπαϊκές ισορροπίες, αλλάζει τους δρόμους για την Ανατολή και μάλιστα ένα κράτος που τότε και όποτε θέλετε να μιλήσουμε για την οικονομική δύναμη του ελληνισμού εκείνη την περίοδο είναι τρομακτική, είναι ανυπέρβλητη. Το εμπόριο όλο της Ανατολής είναι σε ελληνικά χέρια. Είμαστε υπεράνω της εθνικής μειονότητας των Αρμενίων και των Εβραίων στον έλεγχο του εμπορίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτό τεκμηριωμένο από πάρα πολλές πηγές. Με μια γλώσσα κυρίαρχη, με ένα εκκλησιαστικό μόρφωμα το οποίο μπορεί να επηρεάζει ολόκληρα τα Βαλκάνια και όχι μόνο. Είμαστε λοιπόν τότε μια εθνότητα η οποία μπορούσε να δημιουργήσει το κράτος που οραματίστηκε ο Καποδίστριας και όπως αποδεδειγμένα έχει πια τεκμηριωθεί, ο Καποδίστριας ήθελε μια Ελλάδα διεθνώς κατοχυρωμένη ως ουδέτερη, αφιερωμένη στο παγκόσμιο διάλογο για τον πολιτισμό και για την ειρήνη και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ένα ρώσικο φέουδο. Αυτά είναι αποδεδειγμένα και άλλη φορά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Να σταθούμε όμως ότι το επτανησιακό είναι μια σελίδα στην πορεία της εθνικής μας ολοκλήρωσης, η άρνηση της ένωσης ή με τέτοιους απέσιους όρους ένωση είναι η ίδια πολιτική που χρησιμοποιήθηκε απέναντι στην μη ένωση με την Κρήτη που κι αυτή καθυστέρησε, στην μη ένωση με την Κύπρο που ακόμα μέχρι και σήμερα βαδίζει εκεί που βαδίζει. Δεν ήταν τοπικό το πρόβλημα, δεν ήταν τοπικιστικό το πρόβλημα. Και αν διαβάσουμε τα κείμενα των ριζοσπαστών και των γνησίων μεταρρυθμιστών, θα δείτε ότι το κίνημα ήταν όχι μόνο για την απελευθέρωση της Ελλάδος, αλλά για μια δημοκρατική απελευθέρωση της Ανατολής, με την Ελλάδα να προεξάρχει στη μάχη για μια δημοκρατική Ανατολή στην υπηρεσία μιας ελεύθερης αδελφοποιημένης οικουμένης. Ήταν οικουμενικά τα οράματα και των γνησίων μεταρρυθμιστών και των γνησίων ριζοσπαστών. Κύριε, όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει. Χήμαρος ο κύριος Σκλαβούνος, μπορώ να πω. Καταπληκτικές γνώσεις, μαθαίνουμε τρομερά πράγματα απόψε. Κύριε Σκλαβούνο, τελικά η Επτάνησος αγκάλιασε την Ελλάδα ή η Ελλάδα αγκάλιασε τον επτανησιακό πολιτισμό? Μηδιάτε, νομίζω ότι... Κοιτάξτε, κανονικά δεν θυμάμαι ποιος
και μάλιστα μη θρησκευόμενος από τους δικούς μας ριζοσπάστες, και όταν ακόμα αργότερα είχε τεθεί το θέμα του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας, είχε πει ότι θα πρέπει να μην το αποδεχτούμε. Αυτός υποστήριζε την άποψη ότι το ελλαδικό κράτος πρέπει να ενωθεί με την Επτάνησο, γιατί έτσι θα αποφεύγαμε και το άλλο μεγάλο λάθος διάλυσης των θεσμών της Ανατολής, το θέμα του αυτοκεφάλου. Γιατί οι ριζοσπάστες γνώριζαν τη σημασία και το συνεκτικό δεσμό από κοινωνικής, πολιτισμικής πλευράς που μπορούσε να υπηρετήσει και υπηρέτησε και η Εκκλησία. Εδώ είχαμε στη σύγκρουση της Αγγλοκρατίας με το Πατριαρχείο ακόμα και αλλαγή Πατριάρχη για να επιβληθεί ο εξαγγλικανισμός στα Ιόνια νησιά. Η άμυνα λοιπόν των Ιωνίων απέναντι στην πολιτισμική πίεση, απέναντι στην προσπάθεια του αφελληνισμού που την καταγγέλει ο Καποδίστριας, την καταγγέλει ο πρώτος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ο Τάκερμαν, όταν δηλώνει θαυμάσια και περίφημα ότι η αγγλική πολιτική ήταν να μετατρέψει τους Έλληνες σε λαό λιγόψυχο και απόλεμο και από τους λαούς του Ινδοστάν. Αυτά λοιπόν δεν είναι μυθεύματα ή δεν είναι πρόθεση, δεν έχουμε καμία αντιαγγλική πρόθεση, γιατί για παράδειγμα εγώ σήμερα ανέρτησα, δηλαδή έχουμε και Άγγλους όπως η θαυμάσια υπέροχη εκείνη μορφή του Γκίλφορντ, ο οποίος βέβαια ήταν μειοψηφία, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γιος πρωθυπουργού και ο οποίος έφτασε στο σημείο να αποδέχεται την Ορθοδοξία, έφτασε στο σημείο να είναι ιδρυτής της Ιωνίου Ακαδημίας, να είναι ιδρυτικός τέλεχος της Φιλομούσου εταιρείας, και τι δεν έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, όμως, όπως αναγνωρίζουμε και πρέπει να αποκαλυπτόμαστε μπροστά σε κάποιες τέτοιες μορφές, έχουμε χρέος απέναντι στον εαυτό μας και στα παιδιά μας να αποκαλύπτουμε και την αλήθεια στο πώς και στο γιατί πολεμήθηκε τόσο πολύ η προσπάθεια εθνικής μας ολοκλήρωσης. Νομίζω λοιπόν ναι, γιατί και ως επτανησιακός πολιτισμός στην ουσία βλέπετε ότι και αυτό αμφισβητείται. Κάποιοι μας θέλουν την πύλη της Δύσης στην Ελλάδα και αγνοούν ότι ένας Ευγένιος Βούλγαρης καταλήγει στη Ρωσία, ένας Νικηφόρος Θεοτόκης καταλήγει στη Ρωσία. Αγνοούν ότι για παράδειγμα ο περίφημος φωτιστής των Ρώσων, ο Μάξιμος ο Γρεκός, εγκαταλείπει την Ιταλία όταν καίγεται ο Σαβαναρόλα και έρχεται εδώ. Ό,τι μας χωρίζει λοιπόν αυτή τη στιγμή από τη Δύση δεν είναι ότι προτιμάμε την Ανατολή. Ειλικρινά πιστεύω ότι η περίφημη θέση του Ιωάννη Καποδίστρια για την Ελλάδα ισχύει 1100% για τα Ιόνια νησιά. Ο Καποδίστριας υποστήριξε την άποψη ότι απέχουμε εξίσου από τη Ρώμη και την Ινδία. Μπορούμε να κατανοούμε τις ιδιαιτερότητές τους και τις διαφορές τους και να λειτουργούμε ως ένα εναρμονιστικός και συνθετικός παράγων. Εκεί είναι και η αιτία της μεγάλης διαφοράς αυτού του υβριδίου που δημιουργήθηκε στα Ιόνια νησιά. Δεν είναι ατύχημα ότι ένας Ευγένιος Βούλγαρης είναι ιδρυτής αυτού που λέμε ελληνικός ορθόδοξος διαφωτισμός. Αν αυτό το ρεύμα είχε γίνει αποδεκτό, δεν θα οδηγούμαστε σε τραγικά διλήμματα αν ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση. Θα γνωρίζαμε την σημασία της ιδιοπροσωπίας, της αυθυπαρξίας μας. Εκεί είναι η μεγάλη ιδεολογική και πολιτική διαφορά ανάμεσα στον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Κοραή. Όταν ο Κοραής στα 1830 στρέφεται εναντίον του Καποδίστρια. Και έχουμε πολλούς ιστορικούς να μας λένε ο μεγάλος Κοραής στράφηκε εναντίον του Καποδίστρια. Δεν μας λένε όμως ότι ο Κοραής θεωρεί ότι οι Μακεδόνες είναι
αυτοί που κατέκτησαν την Ελλάδα, είναι αυτοί που κατέλησαν την ελληνική ανεξαρτησία. Δεν αναγνωρίζουν ότι ο Καραής είναι ο άνθρωπος που μας λέει ότι το Βυζάντιο δεν είναι συνέχεια ελληνική, αλλά είναι ξένος μεσαίωνας. Ενώ ο Καποδίστριας και η πνευματική ηγεσία των Ιωνίων με συνέχεια μέχρι τον Γκάλβο, όπως λέγαμε προηγουμένως, υποστηρίζουν την συνέχεια, την αδιάκοπη συνέχεια. Την έχει υποστηρίξει και τεκμηριώσει ο Ανδρέας Μουστοξίδης, όχι μόνον με τον Ελληνογνώμονα, αλλά και πριν έρθει στα Ιόνια νησιά. Την έχει στηρίξει ο ίδιος ο Καποδίστριας, γιατί τον Καποδίστρια τον γνωρίζουμε ως κυβερνήτη, δεν τον γνωρίζουμε ως ιστορικό. Υπάρχει μια θαυμάσια επιστολή, η οποία στέρνεται στα 1823, δεν κάνω λάθος, από την Γενέβη εις τον Ιγνάτιο στην Πίζα, όπου η περίεργη αυτή επιστολή είναι γραμμένη με το χέρι του Μουστοξίδη, αλλά την υπογράφει ο Καποδίστριας. Είναι επιστολή Καποδίστρια. Πληροφορεί λοιπόν ο Καποδίστριας τον Ιγνάτιο και του ζητάει τη γνώμη του. Του λέει αυτό το κείμενο το ιστορικό για την συνέχεια του ελληνικού έθνους το έχω γράψει εγώ. Έχει έρθει εδώ και μας έχει συναντήσει ο Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός και έχει αυτό το κείμενο για το ίδιο θέμα. Εγώ νομίζω ότι συμπίπτουμε εδώ, εκεί παρακαλώ τις παρατηρήσεις σας. Και υπάρχει απάντηση και τελικά ο Καποδίστριας απαιτεί το συνθετικό έργο να μην εκδοθεί με το όνομά του, αλλά να εκδοθεί μόνο με το όνομα του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού. Τα Ιόνια νησιά λοιπόν αποτελούν συνείδηση της συνέχειας του ελληνισμού, όπως τον είπαμε προηγουμένως, στην αρχή ως εθνική κυβωτός των ασυμβίβαστων Ελλήνων και μετέπειτα ως η μήτρα και η τροφός του 1821. Θα ήθελα να παρέμβω. Απόψε ακούστηκαν πράγματα και μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Όθωνας ήταν ένα παιδάκι, ένα άβουλο πλάσμα και να δούμε πόσα χρόνια αυτή η καραμέλα πάει πίσω στον χρόνο. Υπάρχει μια άλλη καραμέλα που θα επικαλεστώ τον κύριο Σκλαβούνο για τους Επτανήσιους γενικά και για το πόσο εμείς αγαπούσαμε την Ελλάδα, πολεμήσαμε, είχαμε διάθεση να πολεμήσουμε. Ανατρίχιασα όταν ο κύριος Σκλαβούνος μου ανακοίνωσε ότι υπάρχει η λίστα των συμμετεχόντων στον Ιερό Λόχο. Αν αναγνωστεί είναι λοιπόν αυτή η λίστα... Υπάρχει ένας βούλγαρος ιστορικός, ο οποίος κατέγραψε 1000 εθελοντές. Σε ένα συγκεκριμένο κέντρο το έχουμε το βιβλίο, είναι όποτε θέλετε στη διάθεσή σας, υπάρχει τόπος καταγωγής, υπάρχει επάγγελμα κτλ. Δεν έφτασαν αυτοί, ήταν πέρα από αυτούς που ήταν ήδη εκεί, από εθελοντές που πάνε να συμμετάσχουν στον Ιερό Λόχο. Από αυτούς οι 500 είναι Έλληνες, οι άλλοι είναι μη Έλληνες και από τους 500 η πλειοψηφία είναι Επτανήσιοι. Ποσοστά λοιπόν δείχνουν ότι αυτή η αγωνιστικότητα είναι δεδομένη. Η συμμετοχή των Επτανησίων στους ρωσοτουρκικούς πολέμους είναι καταγεγραμμένη. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εννοήσουμε του τι σήμαινε και ποια ήταν η στόχευση όλων αυτών των στιγμάτων. Επειδή η Αγγλοκρατία όταν τσακίστηκε με την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών τσακίζεται ηθικά και πνευματικά στα Ιόνια νησιά. Στην ουσία καταραίει η δυνατότητά της, παρότι ήθελε να εμφανιστεί προοδευτική, δημοκρατική κτλ. Χρησιμοποιεί και υπάρχουν και κριτικές στον ξένο τύπο απάνθρωπες μεθόδους. Έτσι λοιπόν το κίνημα που οδήγησε σε αυτό το καθολικό αίτημα για ανεξαρτησία δεν υπήρχε περίπτωση να το αποδεχτεί η Αγγλία ως ηγεσία στο αναγεννόμενο ελλαδικό κράτος. Δεν μπορούσε να είναι αυτή η ηγεσία. Χρειάζονταν ένας Μπαρμπαγιώργος στο στυλ του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη για να αποτελεί ηγεσία ή ένας γραμματικός στο στυλ του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Να μην ξεχνάμε
ότι ο Σπυρίδων Τρικούπης έχει παντρευτεί την αδελφή του Μαυροκορδάτου. Να μην ξεχνάμε ότι ο Σπυρίδων Τρικούπης ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως υπάλληλος της Αγγλικής Πρεσβείας στην Πάτρα, αργότερα ως πρέσβης στο Λονδίνο, όπου και τον μεγάλο γιο του, Χαριλαό Τρικούπη, τον είχε κοντά του και ξεκίνησε και εκείνος ως συνεργάτης του στην Αγγλική Πρεσβεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να θεωρούμε εκφύσεως και εκ προορισμού εχθρό μας στην Αγγλία. Όχι. Το ότι στα 1818 Γκίλφορντ επισκέπτεται στη Ρωσία τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον χρόνο που ετοιμάζεται η Μεγάλη Σύναξη των οπλαρχηγών στα Ιόνια νησιά και δεν ξέρουμε τι υπάρχει μεταξύ τους. Είναι κάποια θέματα λοιπόν που είναι ανοιχτά στην ιστορία μας. Θα πρέπει να δούμε πραγματικά μέσα σε κάθε χώρα υπάρχουν ιστορικές στιγμές, υπάρχουν δυνάμεις που έχουν αγαπήσει και έχουν σεβαστεί αυτό τον φωτεινό τόπο που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, γιατί και η Επανάσταση του 21 ήταν ένα φωτεινό σημάδι στην πανευρωπαϊκή ιστορία. Όπως επίσης η αποφασιστική αντίσταση των Επτανησίων με τις τόσες επαναστάσεις που θαυμάσια τις περιγράφει ο Λευκαδίτης, ο Βαλαωρίτης, εκείνο το υπέροχο ποίημα τον Φωτεινό που αξίζει κανένα βράδυ να το διαβάσουμε. Ειλικρινά είναι όχι οι αποδείξεις, είναι τα τεκμήρια ότι τα Ιόνια νησιά αποτέλεσαν αυτό που είπαμε στην αρχή εθνική κυβωτό των ασυμβιβάστων. Αυτή η εθνική κυβωτός έπρεπε να τσακιστεί. Εκεί ακούσαμε θεωρίες ότι οι Επτανήσιοι δεν είναι Έλληνες από τους Ιγγλέζους. Όσα ακούσαμε για την Κύπρο, ότι οι Κύπροι δεν είναι Έλληνες, είναι όσα ακούσαμε για την Κρήτη, ότι οι Κρήτες ετεοκρήτες και τα λοιπά. Δηλαδή προσπαθούν να μας τσακίσουν τα πολιτιστικά μας σύνορα, να μας αφ-εθνικοποιήσουν, ούτως ώστε αφού τσακιστούν τα πολιτισμικά μας σύνορα να συρρυκνωθούν και τα γεωγραφικά. Όσο για ορισμένες μορφές και ορισμένους ανθρώπους όπου προσπαθούν να κινήσουν τέτοια ζητήματα στην Κέρκυρα και στα Ιόνια, ειλικρινά νομίζω ότι είναι όχι στα όρια, είναι εντός της περιοχής του ασόβαρου, για να μην πω και του γελίου, και δεν πρέπει να τους αποδίδουμε καμία σημασία. Να γνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις απέναντι στον ελληνισμό ήταν και παραμένουν. Ότι υπάρχει ανθεληνισμός, όπως υπάρχει και γνήσιος φιλελληνισμός. Ότι υπάρχουν συμφέροντα αντίθετα προς τα ελληνικά. Θα είναι ιστορικά, κοινωνικά, επιστημονικά αφελές να νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν αντίθετα με τα δικά μας συμφέροντα. Ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις. Και ότι εμείς, επειδή έχουμε απομείνει ολίγιστοι αριθμητικά, ναι, είμαστε αυτός ο μικρός και ο μέγας λαός που χρειαζόμαστε όμως χαλίβδινη ενότητα. Χρειαζόμαστε χαλίβδινη ομόνοια ομοίων. Χρειαζόμαστε μία δυνατότητα αρμονικής ενότητας των διαφορών μας για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις πιέσεις που είναι εδώ και είναι εντονότατες. Αυτό για μένα είναι το μέγιστο μάθημα από την πορεία και την τελική λύση του επτανησιακού ζητήματος. Αλλά να γνωρίζουμε και να επαναλάβουμε, το επτανησιακό δεν ήταν τοπικό. Το επτανησιακό ήταν μέρος της λύσης του ανατολικού ζητήματος, μέρος της λύσης του ελληνικού ζητήματος. Έτσι αντιμετωπίστηκε από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω, ευχαριστώ κύριε Σκλαβούνο. Δεν ξέρω κύριε αν θέλετε κάτι, μια τελευταία ερώτηση ίσως να κάνετε ο καθένας. Για να πάμε σιγά σε κλείσιμο. Ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η επιστήμη της ιστορίας δεν μπορεί να απαντήσει σε υποθετικά ερωτήματα και αυτό είναι αξίωμα και δεν επιδέχεται αποδείξεων. Κύριε καθηγητά, όμως, επειδή γνωρίζω ότι έχετε εντρυφήσει σε ό,τι αφορά το πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν παρέμενε, δεν είχε δολοφονηθεί και παρέμενε 10 χρόνια ακόμα ή 15 ή 20, ποια θα ήταν η τύχη των Επτανήσεων?
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Οι λεγόμενοι αντιδρόντες ανθενωτικοί, τι ακριβώς υποστήριζα? Αυτά. Εντάξτε, εδώ έχουμε, αν μου επιτρέπετε, μία αθυροστομία. Τα αγκιά γινήκαν θυμιατά και τα σκατά λιβάνι. Όταν η κατεξοχήν καταχθώνει από τη στιγμή που αλλάζει η αγγλική πολιτική, από τη στιγμή που έγινε αυτό που είπαμε προηγουμένως, από τη στιγμή όπου οι Εγγλέζοι έχουν εξασφαλίσει εστεμένο αρμοστή στην Αθήνα, τότε οι καταχθόνοι μετατρέπονται σε ενωτικούς. Και τότε ο Ζερβός, ο Αγιακοβάτος, ο Έρημος παρετείται της πολιτικής. Τρελαίνεται, αναχωρεί, αποχωρεί. Τότε φεύγει ο Κάλβος από τα Ιόνια και κάποιοι μας λένε ότι ο Κάλβος εκατέστη το πρώτο καμάκι του τουρισμού, βρήκε την Αγγλίδα και έφυγε και πήγε στην Αγγλία. Τότε φεύγει ο μεγάλος ιστορικός μας που απάντησε στον Φαλμεράγερ, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος. Τώρα το αν ζούσε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Καταρχήν να θυμηθούμε ότι τους έπαιρνε παμψηφί την ερχόμενη Εθνοσυνέλευση. Επειδή λοιπόν παρόλο το κλείσιμο το καταστροφικό, παρόλη τις τρικλοποδιές επιβιώνει, γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να τον καταστήλουν γιατί στηρίζεται στην αγάπη του λαού. Γι' αυτό οδηγούνται στην δολοφονία. Οι αδελφές του έζησαν 125 χρόνια. Θα ήταν πιθανότατα κορακοζόητος. Όμως, ειλικρινά πιστεύω ότι τον Καποδίστρια πρέπει να τον προσλαμβάνουμε ως τρόπο και ως δρόμο. Γιατί αν έρθει ως πρόσωπο, ξανά θα δολοφονηθεί. Θα είναι για μας συγνώμη να μην μπορούμε να τον ακολουθήσουμε ως τρόπο και ως δρόμο και να τον θέλουμε ως κυβερνήτη. Ο Καποδίστριας είχε ένα τεράστιο τρομακτικό μυστικό. Δημιουργούσε φιλίες αφοσιωμένων. Και αφοσιωμένων όχι στο πρόσωπό του. Φιλίες αφοσιωμένων σε ιερούς σκοπούς. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, ο Δομπόλης, ο μεγάλος εξ Ιωαννίνων έμπορος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος φιλοξενεί τον Καποδίστρια όταν πρωτοφτάνει στη Ρωσία. Αυτός ο άνθρωπος θα μετουσιωθεί στον τελευταίο και πολύ σημαντικό οικονομικό επόπτη της Φιλομούσου εταιρείας. Αυτός ο άνθρωπος θα έρθει στην Ελλάδα με τον Καποδίστρια ως ο πρώτος υπουργός των οικονομικών. Αυτός στη διαθήκη του θα χρηματοδοτήσει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με εντολή να μην ονομαστεί Δομπόλιο αλλά Καποδιστριακό. Έχουμε παρόμοιες φιλίες με τον Ιωάννη Καποδίστρια που δείχνει ότι δεν ζήτησε οπαδούς, δεν ζήτησε υποτακτικούς. Ακόμα και πολύ περισσότερο η ανιδιοτέλεια είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο. Επιτρέψτε μου ένα-δύο ακόμα στοιχεία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει και μια πολύ περίεργη θρησκευτικότητα, το μεγαλύτερο και το πιο ακριβό δώρο που ζήτησε από τους Έλληνες κατά τον ερχομό του ήταν σε όποιο σπιτάκι του δώσουν να μείνει, δίπλα να υπάρχει ένας μικρός χώρος, γιατί ήθελε να χτίσει ένα εκκλησάκι. Αλλά είπε ότι έχει τα σχέδια, θέλει να του βρουν έναν αρχιτέκτονα να το χτίσει, που να μπορεί όμως να ακολουθήσει τα σχέδια, γιατί το να ίσκο το εκκλησάκι το ήθελε ασκεπές. Αυτός ο κατ' εμέ πολύ θεοσεβούμενος και σεμνός άνθρωπος είχε την καθαρότητα να μπορεί να ατενίζει τον ένα στροουρανό. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος που έχει προβλέψει το θάνατό του. Είναι ο άνθρωπος που ο ίδιος ο Τρικούπης λέει ότι τόσο ο Άγγλος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, όσο ο Ναύαρχος Χάμιλτον, η κυβέρνησή τους γνώριζαν ή πίστευαν ότι ο Καποδίστριας αποκλείεται να δεχτεί την εκλογή του. Γι' αυτό την αποδέχτηκαν, γιατί πίστευαν ότι ο ίδιος δεν θα την αποδεχτεί. Ο Καποδίστριας λοιπόν ήρθε εδώ εν επιγνώση του μαρτυρίου που θα σήκωνε. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς πρέπει τον Καποδίστρια να τον αξιοποιήσουμε, επιτρέψτε μου ένα καζαντζακικό όρο, ως τίγρη συνταξιδιώτησα. Ως τίγρη συνταξιδιώτησα και ελέγχουσα
τη συνείδησή μας από κάθε οκνηρία, από κάθε ραθυμία, από κάθε συμβιβασμό, από κάθε τάση δολερής διχόνοιας. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε πια αυτή την τακτική. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε εθνική στρατηγική παιδείας. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από το 21, αλλά να μην έχει τολμήσει κανένας να πει ότι θα έχουμε μία μέθοδο ευρύτατα αποδεκτή και από την επιστημονική κοινότητα και από τους καθηγητές να διδάσκουν την ιστορία στα παιδιά μας. Δεν είναι δυνατόν η κάθε μικροκομματική αντίληψη να μετατρέπεται σε επιστημονική παρουσίαση και εκμετάλλευση της ιστορίας στα σχολεία μας. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας. Ο Καποδίστριας τρόπος, δρόμος ζωής, τρόπος επηρεασμού του πολιτισμού, της καθημερινής ζωής και τίγρη συνταξιδιώτησα. Και ακόμα να θυμηθούμε ότι στην σχολή της Τενέδου, όπου προσέλαβε ως διδασκάλους, για όσους εμάς των Επτανησίων γνωρίζουμε, τον Περεβό, προσέλαβε εκτός από τον Περεβό τον Ανδρέα Ιδρωμένο, όπου στο Μανιφέστο του 21 την Ομαρχία Ανωνύμου του Έλληνος θεωρείται ο μόνος άξιος να θεωρείται ακόλουθος του Ιησού ιερωμένος. Έναν ιερωμένο τον οποίον τον αποκαλεί ο Καποδίστριας πολίτη, ιερότατο και σοφότατο. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί και στην προηγούμενη συζήτησή μας. Και αυτός δήλωσε ότι θα διδάξει αισθητική της κρίσεως και της σκέψεως. Ο Καποδίστριας δηλαδή στην καρδιά μέσα στο 1805 που προσπαθεί να ακτίσει πάλι εκ του μη όντως ένα κράτος, που προσπαθεί να εντάξει σουλιώτες και αρματολούς και να φτιάξει εθνικό στρατό στα Ιόνια νησιά, διδάσκει τη σημασία που έχει η αισθητική στην κρίση για τη σκέψη. Προσπαθεί να βάλει κριτήριο της σωστής κρίσης και της σωστής σκέψης στην ομορφιά. Με αυτή την έννοια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Καποδίστριας είναι ελληνικότατος και ως προς την αφετηρία και ως προς τα μέσα και ως προς τη στόχευση. Γι' αυτό μας χρειάζεται ως τρόπος και ως δρόμος. Κύριε Σούκυρα, εντυπωσιασμένος. Ευχαριστούμε πολύ. Εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις περί του κυβερνήτη, περί του κόντε Καποδίστρια από τον κύριο Σκλαβούνο, και θα σας προτείνω μία επόμενη φορά να δούμε ποιος ήταν ο τελικά ο δολοφόνος. Δηλαδή, ήταν η Μαυρομιχαλαίη, αλλά αυτό είναι, σας το ρίχνω έτσι λίγο, σας το περνάω σαν... Εγώ θα απαντήσω, έχουμε... Έτσι, το θέμα είναι εκπληκτικό, μην εκπληκτούμε του θέματος. Επειδή μένω εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις του κυρίου Σκλαβούνο και από τη μελέτη γύρω από τον κυβερνήτη, Έχει δεσμευτεί ο κύριος Κλαβίνος. Ποιος τράβηξε την πιστόλα? Το όπλο το τράβηξαν οι Μαυρομιχαλαίοι, το έχουν αποδεχθεί οι ίδιοι. Οι τελευταίες τοπικιστικές φιλότιμες, η αγάπη στον ιδιαίτερη πατρίδα καλή, αλλά η αγάπη στην αλήθεια. Έχω μια μελέτη στα χέρια μου του γιατρού του Μαράτου που γάλα δείχνει, κύριε καθηγητά. Θα το δούμε. Κοιτάξτε, το έχω μελετήσει το θέμα από πολλές πλευρές. Το δούμε. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το εκτελεστικό όργανο. Ακόμα και σε μια συζήτηση που είχαν οργανώσει οι απόγονοι των Μαυρομιχαλαίων. Αυτό είναι μια κουβέντα επόμενης εκδήλωσης, αν θέλετε, κύριε Σούκερα. Βεβαίως. Δεσμευόμαστε να την κάνουμε. Ναι. Εν τω μεταξύ, να ευχαριστήσουμε όλους. Νομίζω ότι είναι η ώρα να σταματήσουμε κάπου εδώ. Να ευχαριστήσουμε θερμά το φιλικό Κομπόγιο και τους φίλους Κεφαλήνες, αδερφούς μας, Επτανήσιους. Συνεπτανήσιους. Που είχαν την ευγενή καλοσύνη να μεταδίδουν παράλληλα την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα φίλο Δάφνης και ένα κερί. Στον Ηλία Ζερβό Ιακωβάτο. Μην το συζητάτε. Και στον Μονφεράτο. Και στον Μονφεράτο. Βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρακολούθησαν τη σημερινή εκδήλωση. Εμείς προσπαθούμε με τις πενιχρένες δυνάμεις του παραρτήματος αποστάτων εξωματικών του στρατού Κέρκυρας να συμβάλλουμε, να μετατρέψουμε τη ζωή μας από εδώ και πέρα εκλαμβάνοντας τα διδάγματα του Καποδίστρια ως τρόπο και ως δρόμο, και προτρέπουμε όλους να ψάχνουν τα πάντα και να ερευνούν
και να προσπαθούν να αναλύουν την ιστορία από πολλές οπτικές και μπορεί πολλά συμπεράσματα να κερδίζουμε για το μέλλον του ελληνισμού. Θα σας ευχαριστήσω θερμά όλους, θα σας καληνυχτήσω και ραντεβού σε μια επόμενη εκδήλωση. Χίλια ευχαριστώ και εκ μέρους μου για τη χαρά και την τιμή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε κύριε Σμήναρχε. Εγώ ευχαριστώ όλους σας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Και για τη συνεργασία. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.